Ακούσαμε λοιπόν αφενός τον κύριο Κιουτσούκη να κάνει λόγο για σιδερολοστούς, για τραμπούκους, αναφερόμενος σε εσάς στο ΠΑΜΕ. Ακούσαμε επίσης και τον κύριο Καραγεωργόπουλο να λέει ότι καμία σχέση δεν έχει, δεν είναι εργοδότης, ότι τον συκοφαντείται, ότι τον ρωτάει η γυναίκα του που τις έχει τις μετοχές και μετοχές δεν έχει. Από τη δική σας πλευρά τι απαντάτε, τι συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στη Ρόδο? Αυτό που συνέβη καταρχήν στη Ρόδο δεν ξεκίνησε σήμερα τα ξημερώματα. Εδώ και δύο μέρες έχουμε προσφύγει σε πλήθος καταγγελιών σε όλους τους φορείς και εδώ στο νησί και πανελλαδικά για την προσπάθεια που έκανε εδώ η διοίκηση, οι πλειοψηφίες της ΓΕΣΕ που έχουν ονοματεπώνυμο Πάσχη και Δάκε, να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρομοκρατίας, ένα ξενοδοχείο το οποίο πραγματικά οι εργαζόμενοι ούτε απ' έξω μπορούν να διανοηθούν ότι μπορούν να περάσουν, όχι πόσο μάλλον να καταλύσουν εδώ. Μετατράπηκε σε φρούριο. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, σε αυτή την ξενοδοχειακή μονάδα υποτίθεται ότι τις ημέρες του συνεδρίου θα μένανε περίπου 600 άτομα μαζί με τους εργαζόμενους, σύνολο αντιπροσώπων καλεσμένων και οι εργαζόμενοι του ίδιου ξενοδοχείου. Είχαν αφήσει ανοιχτή μια είσοδο περίπου 60 με 70 εκατοστά και είχαν μπροστά με συνεχείς βάρδιες επί 24 ώρου μπράβους ανθρώπους της νύχτας, ποινικούς, μέλη γυμναστικών συλλόγων που ασχολούνται με πολεμικές τέχνες και όσους άλλους τέτοιους είχαν βρει και τους είχαν βάλει εκεί μπροστά, δεν έχουν καμία σχέση με το εργατικό κίνημα, τους βάζανε εκεί μπροστά και ουσιαστικά μας απαγορεύανε την είσοδο εμάς των εκπροσώπων, των νόμιμων αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΓΕΣΕ που είμαστε με το συνδυασμό της ΔΑΣ που εκφράζονται εκεί οι ταξικές δυνάμεις που συσπηρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και μάλιστα για πρώτη φορά νομίζω, εκτίμηση είναι αυτό, δεν είμαι σίγουρος, θα ήταν καλό να το ψάξει κανείς μετά από 40 χρόνια, 50, για πρώτη φορά δεν επέτρεψαν την είσοδο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κατήγγειλε και εγώ χτες από εδώ. Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι επιχείρησαν να αμφισβητήσουν αυτή την καταγγελία. Ήρθε το βράδυ και η ανακοίνωση της ΕΣΥΑ, η οποία καταγγέλει την στάση της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ, η οποία απαγόρευσε, απέτρεψε την κάλυψη, τη δημοσιογραφική κάλυψη του συνεδρίου. Βεβαίως, βεβαίως, και είναι για πρώτη φορά. Και κοιτάξτε να δείτε, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Η ΓΕΣΕ είναι το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων. Των εργαζομένων. Δεν μπορεί τα συνέδριά της, τα διοικητικά της συμβούλια να είναι κλειστά σε ένα κλειστό λόμπι από τους ίδιους τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους. Πείτε μου κάτι. Καταγγέλλεστε ότι εσείς ως ΠΑΜΕ μπήκατε μέσα στο χώρο του συνεδρίου, ότι είχατε σιδερολοστούς, ότι τραμπουκίσατε, ότι χτυπήσατε ανθρώπους. Τι γίνεται τώρα? Το σίγουρο είναι ότι μπήκαμε. Ότι παρά την προσπάθεια που κάνανε με τους μπράβους και εδώ και σε προηγούμενα συνέδρια και στην Καλαμάτα και σε άλλα συνέδρια που δεν έχουν, σε κατώτερα όργανα, τις Ομοσπονδίες Ειδικών Υπαλλήλων, θυμόμαστε τους ασφαλίτες στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, τα ΜΑΤ σε διάφορα εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να νομιμοποιήσουν τις νοδίες, το σίγουρο είναι ότι δεν τους επιτρέψαμε να εφαρμόσουν τον σχεδιασμό. Ότι μπήκατε το είδαμε, το ξέρουμε και είδαμε Βεβαίως. Στο βίντεο, είδαμε στα διάφορα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν, ότι υπήρξαν αψιμαχίες, υπήρξαν αντιπαραθέσεις, υπήρξαν και σπρωξιές, δεν ξέρω αν υπήρξαν και μπουνιές. Πώς ακριβώς προέκυψαν αυτά? Βεβαίως, υπήρχαν όλα αυτά. Ακούστε τι έγινε. Όταν γυρίσαμε, όταν επιστρέψαμε, εμείς εχθές είχαμε συγκέντρωση στο κέντρο της Ρόδου για να ενημερώσουμε όλες και τις προηγούμενες μέρες. Κάναμε και περιοδίες σε χώρους δουλειάς κτλ. Να ενημερώσουμε εδώ το ροδίτικο λαό και κυρίως τους εργαζόμενους και τους καλούσαμε να παρευρεθούν για να παρακολουθήσουν το συνέδριο σε αντίθεση με αυτές τις πλειοψηφίες πασκεδάκια που θέλαν να κάνουν ένα συνέδριο εν κρυπτό για να καλύψουν τις βρωμιές τους. Γυρνώντας λοιπόν το βράδυ εδώ, ουσιαστικά μας απαγορευόταν είσοδος. Και μας απαγορευόταν είσοδος γιατί θέλανε να ξεκινήσουν, είχαν βγάλει ένα πρόγραμμα την ώρα που εμείς ήμασταν στη συγκέντρωση, χωρίς να τηρηθεί καμία διαδικασία από το καταστατικό που προβλέπει η ΓΕΣΕ, παραβιάζοντας όχι μόνο την συνδικαλιστική πρακτική όλων των προηγούμενων χρόνων, αλλά το ίδιο το καταστατικό και τον νόμο, να ξεκινήσουν το συνέδριο με τους νόθους αντιπροσώπους και τους εργοδότες, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι και το παίζουν εκπρόσωποι των εργαζομένων.
και να τους, χωρίς να γίνει η διαδικασία της νομιμοποίησης, να μπουν μέσα και να ψηφίσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους και να εκφέρουν γνώμη αν είναι νόφοι ή όχι οι ίδιοι. Λοιπόν, εμείς το είχαμε κάνει ξεκάθαρο και από την Καλαμάτα, ότι τέτοια διαδικασία δεν είναι πρόκειτο να την επιτρέψουμε. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με το καταστατικό της ίδιας της συνδικαλιστικής οργάνωσης, με τη συνδικαλιστική πρακτική και με την ίδια νόμη, ακόμα και με τον νόμο, που είναι μια μικρή κατάκτηση των εργαζομένων τα προηγούμενα χρόνια. Ο νόμος για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες στους εργοδότες όχι μόνο απαγορεύει να συμμετέχουν, που είναι αυτονόητο, απαγορεύει ακόμα και να εκφέρουν γνώμη υπέρ της μίας ή της άλλης συνδικαλιστικής οργάνωσης, ώστε να μην επηρεάζουν τους εργαζόμενους. Ο κύριος Καραγεωργόπουλος, ο οποίος είναι μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ και νομίζω είναι υπεύθυνος και του γραφείου τύπου, δεν ξέρω ακριβώς, λέει ακριβώς ότι δεν έχει σχέση, δεν είναι εργοδότης. Λοιπόν, ο κύριος Καραγεωργόπουλος, λοιπόν, είναι εργοδότης της συγκεκριμένης επιχείρησης και τα έχουμε καταθέσει με στοιχεία. Έχουμε δώσει αναλυτικό υπόμνημα 90 σελίδων για όλες τις καταγγελίες που έχουμε κάνει στην διοίκηση της ΓΕΣΕΕ. Το έχουμε στείλει και με εξώδικο, το έχουμε στείλει και με δελτίο τύπου. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβολος της Fortuna Gaming, η οποία είναι μέτοχος άλλης εταιρείας που εκπαιδεύει υποτίθεται εργαζόμενους, η οποία είναι μέτοχος, έχει μετοχές και σε μια άλλη εταιρεία, η οποία είναι τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, η οποία έχει πουληθεί σε μια άλλη οξόδο. Και ένα παρακλάδι, εμείς μέχρι εκεί καταφέραμε να φτάσουμε. Γιατί πραγματικά, ξέρετε, αυτά τα παρακλάδια των επιχειρηματικών ομίλων και των επιλογών που κάνουν κάθε φορά, από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις χωρίς να έχεις από μέσα ενημέρωση κτλ. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Καραγεωργόπουλος, είναι και άλλες δεκάδες καταγγελίες. Εδώ έχουμε να ψηφίζουν σε σωματεία ο αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζας και ο ταμείας του Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζας και να παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος των εργαζομένων και να είναι εκλεγμένο. Εδώ έχουμε αυτή τη διευθύντρια, την ανεκδίγητη στο My Market, η οποία είχε βγάλει την περιβόητη ανακοίνωση με τα χαμογελάτε για τα 300 ευρώ, που δεν ήξερε και αριθμητική και έλεγε ότι είναι 300% περισσότερο από το 0, να είναι μέλος σωματείου και να έχει ψηφίσει και να έχει εκλέξει αντιπρόσωπο. Πείτε μου κάτι, κύριε Περάκη. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο δηλαδή που αρέσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το θέμα της ΓΕΣΕΕ βρέθηκε πρώτη είδηση στα κανάλια, όχι γιατί γίνονται αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά γιατί έπεσαν μπουνιές. Το πραγματικό πρόβλημα το οποίο βιώνει αυτός ο τόπος, το βιώνουμε όλοι όσοι είμαστε εργαζόμενοι, είναι ότι σε ό,τι αφορά την συνδικαλιστική δραστηριότητα των εργαζομένων, δεν ξέρω αν κάνω λάθος τα στοιχεία, αλλά μόλις ένας στους 10 εργαζόμενους είναι γραμμένος στα σωματεία του, 9 στους 10 εργαζόμενους ζουν με μισθούς πείνας, 300 ευρώ και χαμογέλα, αυτά φαντάζομαι είναι τα βασικά και τα ουσιαστικά θέματα. Ακριβώς αυτά είναι τα βασικά και ουσιαστικά. Με αυτά τι κάνουμε? Όχι μόνο δεν θέλανε να γίνει συζήτηση επί αυτών των θεμάτων, αλλά το εδώ το συνέδριο που υποτίθεται ότι ακόμα περιμένουμε και εμείς επιμένουμε να ξεκινήσει και να γίνει πραγματικά εργατικό συνέδριο, ήταν μιας μέρας και το μόνο που προβλεπότανε ήταν να στηθούν δύο κάλπες, από τη μία να ψηφίσουν για εφορευτική και από την άλλη να ψηφίσουν για την καινούργια διοίκηση. Καμία σχέση με συνέδριο που θα γίνει προβληματισμός, που θα συζητήσουμε επί της ουσίας τα προβλήματα και θα αποφασίσουμε την επόμενη μέρα. Και ξέρετε τι γίνεται. Ακριβώς επειδή η αποφασιστική και η πειθαρχημένη στάση που την ξέρουν πάρα πολύ καλά οι εργαζόμενοι των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, εχθές που είπαμε ότι θα μπούμε και μπήκαμε χωρίς να γίνει η παραμικρή ζημιά μέσα στο ξενοδοχείο, τους έφερε σε τεράστια μηχανία. Και μετά από αρκετή ώρα μαζεύτηκαν μερικές δεκάδες στελέχη μόνο ο στενός πυρήνας της ηγεσίας των συνέδρων, γιατί οι υπόλοιπες δυνάμεις έχουν πολύ περισσότερους συνέδρους από αντιπροσώπους από ό,τι έχει το ΠΑΜΕ. Είναι κοντά στους 300, είναι μόνο οι αντιπρόσωποι τους. Μαζεύτηκαν καμιά τριανταριά και προκαλούσαν επίτηδες προσπαθώντας να στήσουν μια προβοκάτσια. Και το βίντεο που οι ίδιοι έβγαλαν στη δημοσιότητα, εγώ καλώ τον κάθε καλοπροαίρετο ακροατή που μας ακούει να μπει στο site της ΓΕΣΕΗ και να δει, δείχνει αντιπρόσωπο των ταξικών δυνάμεων τον Σωτήρη τον Μπουλικόγιαννη, ο οποίος έχει πάρει ένα αντικείμενο το οποίο είναι πύρος που έμπαινε εμπόδιο και μας κλείδωνε απ' έξω, προσπαθεί να απομακρυνθεί, να το απομακρύνει, δεν επιτίθεται σε κανέναν, και πέφτουν πάνω του 5 τύποι, οι οποίοι επειδή δεν είναι και καλής ποιότητας στο βίντεο, δεν τους έχουμε αναγνωρίσει ακόμα, δεν ξέρουμε αν είναι μπράβοι,
αν είναι αντιπρόσωποι, ποιοι είναι κτλ. Και τον χτυπάνε όπως το χτυπούσαν οι Χρυσαυγίτες στο πέραμα. Γιατί να θυμίσω ότι ο Σωτήρης ο Πουλικόγιαννης είναι ο συνάδελφος που είχε δεχτεί την επίθεση των Χρυσαυγητών στο πέραμα λίγους μήνες πριν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και έρχεται αυτός ο ανεκδίκητος ο Κιουτσούκης, που είναι και κακός ηθοποιός εκτός των άλλων, ο οποίος αναστήθηκε, Λάζαρος είναι εδώ τώρα, και κάνει, διαπραγματεύεται μαζί με τον Παναγόπουλο να δούνε τι θα κάνουν. Να κάνει το λιπόθυμο και να λέει ότι τους χτυπήσαμε κιόλας. Εδώ στο ίδιο βίντεο που βγάλανε έχουν πέσει 5 άτομα πάνω στο Σωτήρι τον Πολιτικό. Πείτε μου κάτι, κύριε Περάκη. Τελικά είστε στη Ρόδο εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Συνέδριο θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ θέλανε να μαγειρέψουν ένα πράγμα που δεν έχει καμία σχέση με συνέδριο. Και η αποφασιστική στάση των δυνάμεών μας, παρά τη βία, παρά τους μπράβους, παρά τα παπαγαλάκια που, κοιτάξτε, να μου επιτρέψετε να επισημάνω και το εξής. Βγαίνει η ΕΣΥΑ και καταγγέλει τη φήμωση του συνεδρίου επί της ουσίας. Δυστυχώς όμως υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα και υπήρχαν παπαγαλάκια που αναπαρήγαγαν πλήρως τη γραμμή της εργοδοσίας μέσα στο κίνημα και των πλειοψηφίων που υπάρχουν στη ΓΕΣΕ. Δεν κατάφερε να τους περάσει ο σχεδιασμός. Και εμείς λέμε ότι δεν πρόκειται να γίνει συνέδριο εάν δεν είναι εκτός οι νόθοι και οι εργοδότες, εάν δεν γίνει πραγματικό εργοτικό συνέδριο. Και από ό,τι φαίνεται, αυτά τα υλικά του μαγειρέματος που θέλουν δεν υπάρχουν πλέον. Δεν τους βγαίνει, δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν το σχεδιασμό. Μάλιστα. Κύριε Περάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.